γενέθλιό τους κατέληξε σε γάμο, χωρίς καν να χρειαστεί να ταξιδέψουν στη Δήλο, ούτε και να τηρήσουν όλα τα έθιμα. Είναι οι πρώτοι τηλεοπτικοί ήρωες που έγιναν ζευγάρι με τις ευλογίες του Δημάρχου και της τηλεθέασης. Από τη στιγμή αυτή που ενωθήκατε με την ελεύθερη συνένεσή σας σε γάμο, οφείλετε αμοιβαίο ένας τον άλλο αγάπη, πίστη και σεβασμό για όλη σας τη ζωή. Η ελληνική κοινωνία μπορεί ακόμη να αντιδρά. Η ελληνική τηλεόραση το δέχτηκε και το ευχαριστήθηκε. Είστε ευτυχισμένοι. Είναι πολύ γλυκοσμένοι. Χάρη μου, αυτό εδώ που λες είναι η απάντησή μας στην... στην γερμανική... στο γερμανικό, στο φόκου, στην πρόκληση. Είναι η Αφροδίτη της Μήλου. Πολύ σωστή απάντηση. Έχει μία μικρή προσθετική, εν πάση περιπτώσει. Και έχει και το σύμβολο, όπως βλέπεις εδώ, ας πούμε. Πούμε από εδώ, από εδώ, από εδώ. Είναι το σύμβολο της σαμπάνιας. Έτσι. Με την οποία σου καλωσορίζω σήμερα στην εκπομπή, μετά από το γάμο που κάναμε τον οικογενειακό. Μετά τον πρώτο γάμο που είχε στην πολυκατοικία. Το πρώτο θα έλεγα straight γάμο. Και έτσι, επίτρεψα να τον αποκαλώ έτσι, γιατί όλοι οι άλλοι γάμοι σήμερα είναι της παρεξηγήσεως. Οι κανονικοί, ας πούμε, οι straight γάμοι που οι άνθρωποι παντρεύονται με σκοπό να παντρευτούν, τιμούν το θεσμό, δεν υπογράφουν σε όλη και καλά χαρτιά και όλα αυτά, είναι οι γαίοι γάμοι. Ή κάνω λάθος? Ναι, δεν έχουμε μεγάλη εμπειρία από αυτό, αλλά μάλλον κάπως έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα. Ναι. Αφού τα straight ζευγάρια τώρα δεν λένε, δεν μας ενδιαφέρει εμάς ο γάμος. Ναι, σωστά. Δεν μας ενδιαφέρει. Άλλωστε, ποιος είπε προχθές ότι εγώ τους γκέι λέει τους εκτιμούσα μέχρι που έμαθα ότι και αυτοί θέλουν να παντρευτούν. Ναι, αυτό γενικά κυκλοφορεί και είναι μια. Κάτι το οποίο πρέπει να υπερβούμε. Δεν ξέρω αν εσείς ντρέπεστε για το γάμο. Για το γάμο που έγινε. Ναι, για το γάμο που έγινε. Όχι, δεν έχουμε ντραπούμε, ίσα-ίσα. Αλλά θυμάμαι ότι παλιότερα, Χάρη και Νίκο, είναι μαζί μας ο Χάρης Σημαχόπουλος, ο Νίκος Πουσανίδης από το Πολυκατοικία, βέβαια το ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο δεν χρειαζόταν τον γκέι γάμο για να γίνει χαμός, αντίθεση. Άλλα κατά καιρούς έχουν χρησιμοποιήσει τέτοια κόλπα. Το δικό μας ήταν προγραμματισμένο, δόξα τω. Αυτό δεν χρειαζόταν με τίποτα. Ακόμα και να κάνατε δηλαδή απλό, ας πούμε, γάμο συμβατικό, και τότε ο χαμός γίνεται που γίνεται στην Πολυκατοικία. Παλιότερα λοιπόν έγινε ένα φιλί και έγινε της κολάσεως. Και ρωτώ, υπάρχει ραδιοτηλεοπτικό? Με τι ασχολείται το ραδιοτηλεοπτικό? Το παλιό φιλί έγινε της κολάσεως, γιατί στο δικό μας το φιλί βγήκε και στα 20... Στα 20, στο top 20. Στο top 20, το πιο hot, οι πιο hot σκηνές στα 20 χρόνια του Μέγκα. Και φορούσαμε και τα πράγματα. Βγήκαμε στο νούμερο 13 και ήμασταν κεντυμένοι. Και δηλαδή, πώς δεν βγήκε και ο άνθιμος Θεσσαλονίκης, να σας δώσω και τα συγχαρητήρια. Δηλαδή, το πράγμα το βλέπω ότι πηγαίνει εκεί κοντά. Δηλαδή, και γι' αυτό το λόγο, ας πούμε, και χωρίς κανένα κακό σκοπό, χωρίς, ας πούμε, να υπονοώ οτιδήποτε, έφερα για μια σαμπάνια να ανοίξουμε. Να την ανοίξουμε, πρέπει να την ανοίξουμε. Και βεβαίως έφερα μια η οποία είναι ικανοποιητικού, νομίζω, μεγέθους. Ναι, εντάξει, είμαστε. Να γιορτάσουμε. Για να το γιορτάσουμε. Και ο ειδικός εδώ στο άνοιγμα των σαμπανιών, εχρήστη ειδικός. Ναι. Έχει δει ένα βίντεο που κυκλοφορεί. Δεν έχω προλάβει να το δω αυτό. Πλάκα, σοβαρά. Ο άνθρωπος τελικά τιμά το στεφάνι του και δεν παρασύρεται από άλλα πράγματα. Έλα, υγεία, ναι, πάμε, έλα, έφυγε. Οπα, αυτό ήταν, όπα, εδώ. Άντε, στην υγεία μας. Στην υγεία, η καλή χρήση, βλέπετε τώρα εδώ, τη σωστή χρήση της σαμπάνιας, την επαγγελματική. Το μπουκάλι θα το κρατήσουμε για μετά. Και την υπόλοιπη να γεμίσουμε την μπανιέρα. Στην υγεία, λοιπόν, ευχόμαστε στους νεόνυμφους. Χαρτήρια και τα λοιπά. Πόσα επεισόδια κρατάει ο γάμος σας? Να ζήσουμε. Όσο αντέξουμε, καταρχάς. Όσο αντέξουμε και όσο μας επιτρέψει η ελληνική νομοθεσία. Μισό λεπτό, μου επιτρέπει να κοιτάξω κάτι. Παρακαλώ. Θέλω να δω το στόμιο. Τι έμεινε φελός? Όχι, το κοιτάω δηλαδή. Α, κάτσε. Έχει μια τρίχα. Έχει μια τρίχα! Από Παναγία. Λες να ναι. Λες. Είναι δυνατόν, μα ήταν φραγισμένη. Παιδιά φέρνουν το ίδιο σε όλες τις τσόδες. Συγγνώμη, αλλά κάποια τηλεκριτικός αποκάλυψε την εκπομπή μας, το όλα εκπομπή τσόντα. Οπότε, μια κατιασμένη επασούρτα. Σε ποια χρονιά, από όλες? Τώρα. Α, okay. Αυτές τις μέρες, μια κατιασμένη που ενδεχομένως να ζήλεψε, ξέρω εγώ, το ρόλο της. Ας μην συνεχίσουμε. Ναι. Εγώ ξαναπίνω, έτσι. Συγγένεια, έχει μια χαρά, είναι εντάξει. Και καθαρό πράγμα. Mm-hmm. Ανοίγουμε σαμπάνια απόψε, θα ανοίγουμε για πάρα πολλούς λόγους. Ο τελευταίος λόγος είναι η επικαιρότητα, εν πάση περιπτώσει, όχι η τηλεοπτική μας δικιά σας επικαιρότητα, είναι προφανής λόγος, αλλά πώς να πω, η βιντεολογική, η βιντεοσκοπική, η DVD, αυτή που είναι στα περίπτερα κτλ. Και επειδή. Παριστάνουμε τους Παρθένες. Όχι, γιατί. Τώρα τσιγκρούζουμε για κανένα ποτηράκι, ας μπάρθαμε τους Παρθένες. Θα πούμε την αλήθεια. Πόσες φορές το έχει δει ο καθένας? Τρεις. Δεν έχω προλάβει.
Έλα τώρα, έλα. Δεν έχω προλάβει. Άλλη, καμία. Δεν έχω προλάβει, καμία. Γιατί στο ίντερνετ δεν το είδα, είτε θα το δω. Δεν έχω προλάβει. Α, όχι. Εγώ το είδα. Όχι, okay, ανοίγω τα χαρτιά μου πέντε. Χάρη μου, το είδα πέντε γιατί... Εντάξει, από δημοσιογραφική έπρεπε να γράψεις, φαντάζομαι, έπρεπε να έχεις το θέμα. Μια φορά έπρεπε να το δω για το ραδιόφωνο, να ξέρω τι θα πω. Μια έπρεπε να το δω για το όλα. Μία έπρεπε να το δω για την εφημερίδα και πολλά ένθετα η εφημερίδα. Ναι, μία τέταρτη φορά έπρεπε να το δω για το Σταρ, γιατί το Σταρ παρά κάπου μου πετυχαίνει και με ρωτάει, πρέπει να είμαι ενήμερο. Σωστά, πρωί και την πέμπτη φορά λέω ρε παιδιά, θα βλέπουμε καμιά τσόντα. Και κατά σύντοση ήταν το συγκεκριμένο. Και όλοι το είπανε, αυτό το έχουμε δει, λέει, το ξέραν όλοι. Άπαντε. Το φοβερό σε αυτή την περίπτωση είναι ότι και να μην το έχει δει, ξέρει καταρχά όλο το κείμενο. Άκουγα Νικολάκη. Για πες μας για το κείμενο. Δεν μπορώ να το πω, δεν μπορώ να το πω. Ξέρετε γιατί εδώ έχουμε χάρη, έχουμε ένα τρομερό φαινόμενο. Έχουμε έναν άνθρωπο, ο οποίος δεν το έχει δει. Αλλά ξέρει το κείμενο. Αυτός είναι φοβερός τοπίος προφανώς, έτσι. Δηλαδή, λοιπόν, μελέτησε το κείμενο ο άνθρωπος. Και μαθαίνω και γρήγορα τα λόγια απ' έξω. Τα λόγια, δεν τα θυμάμαι, δεν τα θυμάμαι. Όχι, εξετέθη, μίλα. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Όχι, πρόσεχε. Δεν μπορώ. Αυτά είναι στο γύρισμα, στο τέτοιο. Ποια φράση σου έκανε την περισσότερη εντύπωση. Ας μείνουμε σε μια φράση που μπορεί να σου έχει αποτυπωθεί στο μυαλό σου. Α, αυτό μάλλον για προσωπικούς λόγους. Το ακούω αρκετά στο γύρισμα. Το είσαι γελίος. Και εμένα το είσαι γελίος μου κάτι. Σου είχα το είσαι γελίος, Ναι. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι κοίταξε, παραπάνω. Υπάρχει μια σύμπτωση σε αυτό το είσαι γελίος. Γιατί εδώ αρχίζω να πίνω. Για λέγε. Είναι μια σύμπτωση η οποία εντάξει, δεν έχει καμία σχέση με τον DVD. Απλά το είσαι γελίος το χρησιμοποιούμε πολύ χαϊδευτικά και κολακευτικά για το σκηνοθέτη μας, τον Βασίλη το Θωμόπουλο. Αυτός γύρισε το. Όχι, φαντάζομαι πως όχι. Μην μπερδευτούν κιόλας γενικά. Αλλά είναι κάτι το οποίο θα να πεις ότι χρησιμοποιείται στα γυρίσματα σου. Οπότε μήπως. Μήπως υπάρχει μια αξιολόγηση για όσους το είδαν, εσύ άκουσες. Δεν μπορεί να φράξεις γνώμη. Όσον αφορά τα προσόντα του πρωταγωνιστή, που πρέπει να καταγγείλουμε ότι είναι ξενόφερτος. Είναι όντως τελικά. Ναι, είναι ξενόφερτος, δεν είναι Έλληνας, δεν είναι δικό μας παιδί. Και αυτά τα ξέρω. Τα προσόντα. Όχι. Αυτά τα ξενόφερτα. Τα άκουσες ή την άκουσες. Τα άκουσα, τα άκουσα. Γιατί έχει μια διαφορά δηλαδή. Τα άκουσα. Και ποιες ήταν οι απόψεις που άκουσες. Οι απόψεις ήταν ότι είναι απ' έξω, ότι δεν είναι Έλληνας, ότι να βρήκαμε ταυτοποίηση από ένα τατουάζ και διάφορα τέτοια. Να σου πω κάτι. Σκέψου και να το βλέπεις. Εσένα ποια φράση σου έκανε εντύπωση. Εμένα μου έκανε το «δεν νιώθω τίποτα». Δεν ξέρω, εμάς μας έχουν κάνει δηλαδή, άλλες φράσεις εντύπωση. Δηλαδή το στυλ, καλή αυτό είναι άδειο για το τζακούζι. Σταλασσί, τα βλέπεις με ένα καλό καλλιτεχνικό μάτι, είσαι συνηθισμένο σε γυρίσματα και έχεις λεπτομέρειες τις οποίες εγώ δεν μπορώ, ας πούμε. Δηλαδή εγώ θα το ήθελα και να είναι γεμάτο, όντως να έχεις απουνάδα μέσα. Ναι, τη σύμφωνα ημέρα ξέρεις πόσο θέλεις να γυρίσεις, ας πούμε, μας βλέπουν. Να γεμίσεις ένα τζακούζι. Μα πρέπει να πούμε, να σκεφτούμε και την εθνική ευθύνη. Την ώρα αυτό το πράγμα το DVD δόθηκε στη δημοσιότητα. Τη μέρα που πήγαινε έξω ο Γιώργος για να συναντήσει τη Μέρκελ και τον Σαρκοζή, τον καλό τον άνθρωπο τον Σαρκοζή, τον φίλο μας, και να του πει ότι είμαστε σε οικονομική δυνότητα. Την ίδια ώρα διάλεξαν ατυχώς και ο Παπουτσής και ο άλλος, ο Σκανδαλίδης, για να κάνουν κριτική στο Πασόκ. Σκέψου τώρα οι Ευρωπαίοι που παρακολουθούσαν όλες τις κινήσεις μας να έχουν δει ότι γεμίζουμε και μπανιέρες με σαμπάνιες. Συνέβη το εντελώς ανάποδο. Οι Ευρωπαίοι ασχολιόντουσαν με αυτό και εμείς ασχολιόμασταν με το άλλο. Πιο λογικό το βρίσκω. Θα σου πω κάτι. Δεν είναι τρομερό. Θέλω να αναφέρω ένα στατιστικό στοιχείο πραγματικό. Ότι από τα κομπιούτερ, από τα site. Ότι μετρήσανε το πόσοι μπαίνανε εκείνη την ώρα και τι βλέπανε. Και ήταν, μιλάμε την ώρα που ανακοινώναν τα μέτρα, έτσι. Που οδείτε που μας πονάνε, που μας δέχουν, μας πονάνε πιο πολύ από ένα μπουκάλι σαμπάνια ενδεχομένως. Λοιπόν, και ήταν επί πέντε. 25.000 δηλαδή είχαν μπει και ρωτάνε τι νέα μέτρα θα μας πάρουν κτλ. Και γύρω στους 120 ήταν που μπαίνανε, όχι για να δουν το βίντεο. Δεν υπήρχε καν το βίντεο μέσα. Για να δουν τι λέμε για το βίντεο. Ναι, ναι. Αλήθεια. Ναι. Εξού και τα θέλει ο στόλος. Κοίτα, εντάξει, ζούμε σε μια εποχή που είναι πολύ παράξενη. Δηλαδή, το πιο σοκαριστικό για μένα, η πιο σοκαριστική είδηση των ημερών, είναι ότι αυτό που συνέβη στο Μανώλη Γλέζου. Έχεις απόλυτο δίκιο. Για μένα ήταν η πιο σοκαριστική είδηση των ημερών και μου κάνει εντύπωση που έπρεπε να γίνει πολύ πολύ μεγαλύτερη φασαρία γι' αυτό. Δηλαδή, γιατί αυτός ο άνθρωπος, άστα με το που ανήκεις, άστα με το τι, είναι αυτός. Πού να είναι, είναι δυνατόν να κάνεις κριτική στον άνθρωπο που κατέβασε τη σημαία από τον Γερμανών, από την Ακρόπολη. Δηλαδή, όχι μόνο έπρεπε να τον σεβαστείς. Δηλαδή, αυτός δεν θα ανέβαινε ποτέ στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη για να κάνει οτιδήποτε άλλο. Έπρεπε να τον ξέρεις.